coach, καινούργια χρονιά, ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οκτώβρη ξεκινάει, πότε ξεκινάει. 30 Σεπτέμβρη. 30 Σεπτέμβρη. Οπότε Κυριακή, είμαστε Κυριακή, αύριο μεθαύριο είναι το... μια χρονιά πετυχημένη πέρυσι, ασφαλώς πετυχημένη, αφού ανέβηκε η κατηγορία, μετά από περιπέτειες γιατί είχε πέσει η ομάδα και θυμάμαι από την αρχή που αναλάβατε τον αγώνα που κάνατε και εσείς σαν προπονητής αλλά και η διοίκηση για να ξαναανέβει η ομάδα και να φτάσει στην κατηγορία. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την περσινή χρονιά, να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό και μετά να πούμε στην φετινή. Πώς τα είχαμε ξαναπεί. Ξεκινήσαμε, εγώ θυμάμαι από πρόπερση θα ξεκινήσω. Μαζευτήκαμε, βάλαμε στόχο να δημιουργήσουμε μια σοβαρή ομάδα. Την πρώτη χρονιά το καταφέραμε και πέρσι κάναμε και υπέρβαση. Κάναμε την υπέρβαση αυτή γιατί η ομάδα αυτή ούτε κάποιο ψηλό έχει κάποια μεγάλη οικονομική. Όχι επιφάνεια, δεν έχει κάποιο οικονομικό budget μεγάλο ώστε να μπορεί να κάνει μεταγραφές. Αλλά όπως είχαμε πει και πέρυσι, στόχος μας είναι με παιδιά και πιο μικρά και σε ηλικία και παιδιά από την Πέφτη να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, ένα πολύ καλό σύνολο. Αυτό που έγινε πέρυσι, και το λέω και θα το ξαναλέω, ήταν ότι δημιουργήσαμε μια ομάδα με κεφαλαία γράμμα. Και αυτό έφερε τα αποτελέσματά του. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Εγώ δεν το βάζω μόνο στο επίπεδο της ανόδου. Ήταν, φτάσαμε σε ένα σημείο να παίζουμε πολύ ομαδικά, πολύ σωστά και αυτό φαίνεται αποτέλεσματά του. Όταν προπονείσαι, προσπαθείς, κάνεις αυτό που πρέπει, τελικώς κάποιο αποτέλεσμα θα έρθει. Μην ξεχνάμε ότι εμείς ξεκίνησαμε με 0-6. Κάποιοι ακουστήκανε και σχόλια του που ήμασταν η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος σε κάποιο παιχνίδι. Δεν είμαστε η χειρότερη ομάδα, είμαστε μια ομάδα που πέρυσι ξεκινήσαμε 25 μέρες χωρίς γήπεδο λόγω της αναγκαστικής κατασκευής, εντάξει λογικό ήταν και φαίνεται μάλλον για γούρι και φέτος ξεκινήσαμε με 20 μέρες χωρίς ένα καλάθι. Μπορεί να μας φέρει γούρι και αυτό. Το καλάθι γιατί... Είχε τα προβλήματά του, εντάξει, έχουμε μια μπασκέτα, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και εμείς μείναμε γύρω στις 20 μέρες, 25, στην ουσία κάνοντας προπόνηση στο μισό γήπεδο. Λοιπόν, η χρονιά η περσινή τελείωσε. Ξεκινάει καινούργια. Οι απαιτήσεις εδώ, η κατηγορία, η πρώτη κατηγορία είναι πολύ μεγάλη. Πώς είναι η ομάδα? Η ομάδα συνεχίζοντας σε σχέση με πέρσι, κρατήσαμε το βασικό μας κορμό. Προσπαθήσαμε να πάρουμε 1-2 κοπέλες, κάποιες κοπέλες που είχαν ξαναπαίξει τα πρίφτη πάλι. Να ενισχυθούμε και στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας να μπορέσουμε να τα αποκτήσουμε στην κατηγορία την οποία σχέση με την περσινή είναι πολύ πιο δύσκολη. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς θα προσπαθήσουμε και θα κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Θα προπονηθούμε, θα γίνουμε ομάδα, θα μάθουμε ένα στο παιχνίδι του άλλου και θα πούμε να παίξουμε. Αυτό που θα είναι σίγουρο και είναι δεδομένο ότι δεν θα πει κανένας ότι πέρασε μια ομάδα που δεν ήταν αξιόλογη από, ένα γήπεδο, από το γήπεδο. Αυτή είναι όχι η βασική μας, το βασικό μας στόχος. Ο βασικό μας στόχος είναι να σωθούμε. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία να είμαστε σοβαροί, σωστοί, να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο και να δούμε. Βέβαια, να πω την αλήθεια, να το πω και τώρα για να τελειώνουμε, αυτή η ομάδα να πρέπει να ξέρουν όσοι ακούσουν και όσοι ενδιαφέρονται, είναι η τρίτη χρονιά που προπονείται από τις 10:30 και μετά. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για αυτήν την ομάδα. Μάλλον, όχι δεν ενδιαφέρεται. Να σου πω και κάτι. Εγώ πρέπει να το δω κάτι έμπρακτο. Το ότι μπορεί κάποιος να υπάρχουν καλές θέσεις, ναι. Αυτή η ομάδα προπονείται συνεχώς από τις 10 η ώρα και μετά. Είναι πρόβλημα. Εντάξει. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια στις κοπέλες και πέρυσι και προπέρυσι για τη μεγάλη τους προσπάθεια. Εγώ το λέω σαν ανέκδοτο ότι είμαστε μόνοι μας. Ξεκινάει να κάνει προπόνηση δύο μέρες. Ξεκινάει τη μία μέρα και τελειώνει την επόμενη. Άμα τελειώσει 12 και 10. Μακάρι τα γορίσια να αντέξουν, θα αντέξουν βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε, το λέω με την έννοια ότι τι απέτηση να έχεις από έναν άνθρωπο να κάνει όταν κάνει προπόνηση 12 παρά 10. Γιατί αυτό, δεν υπάρχουν ώρες δηλαδή, δεν είναι καλυμμένοι. Τώρα αυτά είναι μια μεγάλη συζήτηση, να το αφήσουμε. Δεν το λέω για δικαιολογία, δεν αφορά δικαιολογία. Απλώς εγώ το λέω περισσότερο για να επιδείξω ακόμα περισσότερο την προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες. Δεν το λέω με τις έννοιες. Α, χάσαμε ένα παιχνίδι επειδή κάνουμε βράδυ προπόνηση. Το σημείο που θα δώσει τη ιδιαίτερη έμφαση τη φετινή χρονιά, ποιο θα είναι? Εντάξει, αυτό που λέω και
και αυτό που μας χαρακτηρίζει τα δύο προηγούμενα χρόνια. Να συνεχίσουμε να είμαστε ομάδα. Και εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε ούτε ομάδα του ενός, ούτε των δύο. Εμείς θα γίνουμε ομάδα. Θα προσπαθήσουμε βέβαια όχι να επιλέξουμε, να δώσουμε κάποιοι σίγουρα δώσουμε έμφαση σε κάποια παιχνίδια τα οποία μπορούν να μας δώσουν την κατηγορία. Χωρίς βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε αποκλειστικά και μόνο εκεί. Σίγουρα θα δώσουμε κάποια παραπάνω σημασία σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια. Από τη... Για να μπορέσουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Από τα παιχνίδια που κάνατε επίσημα, που αφορά το κύπελο. Είσαστε μια... Από... Ναι, στο αγώνα του κύπελου παίξαμε με τον Εύβοιτο μια πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι πήγαμε... Ναι, ναι, χάσαμε 12 πόντους, αλλά θεωρώ ότι πήγαμε σε σχέση και με τον τρόπο που είχαμε προπονηθεί λόγω των προβλημάτων που είχαμε, ότι πήγαμε αρκετά καλά. Αυτό δείξαμε μάλλον με πολύ καλή διάθεση και αυτό που είπα, ομαδικότητα. Αυτό εμείς πάμε να το χτίσουμε και παραπάνω και δεν βιαζόμαστε. Θα μας γίνουμε στη χρονιά. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθήσουμε την πορεία σας, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το παιχνίδι είναι την Κυριακή. Κυριακή ξεκινάμε στον Οροπό. Στον Οροπό είναι το πρώτο παιχνίδι. Πρώτο παιχνίδι. Την επόμενη Κυριακή. Και την επόμενη εδώ με τη Νέα Κηφισιά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και όπως πάντα να είσαστε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς.